Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Σαμουήλ Α. Είμαστε στη σελίδα 283. Σαμουήλ Α, σελίς 283. Από το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, 18 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Σελίς λοιπόν 283, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Εφοβήθη δε ο Σαούλ από προσώπου Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, από δε του Σαούλ είχε απομακρυνθεί. Όθεν απεμάκρυνεν αυτόν ο Σαούλ από πλησίον εαυτού και κατέστησεν αυτόν χιλίαρχον. Και εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσεν του λαού και φέρε το Δαβίδ μετά συνέσεως, επάσεστες οδείς αυτού και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, δια τούτο Σαούλ βλέπων ότι εφέρετο με τα μεγάλη συνέσεως εφοβήτο από προσώπου αυτού. Πας δε ο Ισραήλ και ο Ιούδας, η γάπα τον Δαβίδ, επειδή εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσθεν αυτόν. Κι είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, ιδού η μεγαλυτέρα θυγάτηρ μου μεράβ, ταύτην θέλω σι δώσει εις γυναίκα, μόνο έσω ανδρείος σε με και μάχου τας μάχας του Κυρίου, διότι είπεν ο Σαούλ, ας μην είναι η χείρ μου επ' αυτών, αλλά η χείρ των Φιλιστέων ας είναι επ' αυτών. Κι είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ποιος εγώ και ποια η ζωή μου και η οικογένεια του πατρός μου μεταξύ του Ισραήλ, ώστε για να γίνω γαμβρός του βασιλέως. Αλλά καθόν καιρόν η Μεράβ, θυγάτηρ του Σαούλ, έπρεπε να δοθεί στον Δαβίδ, αυτή εδόθη στον Αδρίλ, τον Μεολαθήτην εις γυναίκαν. Η γάπα δε τον Δαβίδ Μιχάλη θυγάτηρ του Σαούλ και ανήγγυλαν τούτο προς τον Σαούλ και το πράγμα ήρεσεν εις αυτόν. Και είπεν ο Σαούλ, θέλω δώσει αυτήν εις αυτόν δια να γίνει παγής εις αυτόν και δια να είναι επ' αυτόν η χείρ των Φιλιστέων. Όθεν, είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, σήμερον θελησίστε γαμπρός μου με την Δευτέραν. Και προσέταξεν ο Σαούλ τους δούλους αυτού λέγον λαλήσατε προς τον Δαβίδ κρυφίως και είπατε ιδού ο βασιλεύς ευαρεστήτη είσαι και πάντες οι δούλοι αυτού σε αγαπώσει. Τώρα λοιπόν γεννού γαμβρός του βασιλέως. Και ελάλησαν οι δούλοι του Σαούλ τους λόγου του τους σταώτα του Δαβίδ και είπεν ο Δαβίδ σας φαίνεται ποταπών να γίνει τής γαμπρός του βασιλέως και, αλλά εγώ είμαι άνθρωπος φτωχός και ποταπός. Και ανήγγυλαν οι δούλοι του Σαούλ προς αυτούν λέγοντες κατά τους λόγους του τους ελάλησαν ο Δαβίδ. Και είπεν ο Σαούλ ούτω θέλετε είπε προς τον Δαβίδ ο βασιλεύς δεν θέλει δώρα νηφικά αλλά 100 ακροβιστίας Φιλιστέων δια να εκδικηθεί ο βασιλεύς εναντίον των εχθρών αυτού. Ο Σαούλ όμως εστοχάζεται να κάνει τον Δαβίδ να πέσει διαχειρός των Φιλιστέων. Και όταν ανήγγυλαν οι δούλοι αυτού προς τον Δαβίδ τους λόγους τούτους, ήρεσεν εις τον Δαβίδ να γίνει γαμβρός του βασιλέως, όθεν και πριν η μέρα πληρωθώσει, σηκώθη ο Δαβίδ και πήγαινε αυτός και οι άνδρες αυτού και εθανάτωσαν εκ των Φιλιστέων 200 άνδρας. Και έφερε ο Δαβίδ τα σακροπιστία σε αυτόν και απέδωκαν αυτά πλήρη εις τον βασιλέα δια να γίνει γαμβρός του βασιλέως. Και έδωκε εις αυτόν Σαούλ Μιχάλη τη θυγατέρα αυτού εις γυναίκα και είδεν ο Σαούλ και γνώρισεν ότι ο Κύριος ήτο μετά του Δαβίδ. Και Μιχάλ η θυγάτη Σαούλ η γάπα αυτόν και έτι μάλλον εφοβήτω ο Σαούλ από προσώπου του Δαβίδ και έγινε ο Σαούλ παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Εξήλθον δε οι άρχοντες των Φιλιστέων εις πόλεμον και αφής ημέρας εξήλθον ο Δαβίδ εφέρετο μετά συνέσεως μεγαλυτέρας παραπάντα στους δούλους του Σαούλ όθεν το όνομα αυτού ετιμήθη σφόδρα. Αμήν. Τώρα πια ο Θεός εμφανώς είναι με το Δαβίδ. Εμφανώς. Και εμφανώς έχει αποσυρθεί από το να είναι βοηθός του Σαούλ. Εγκατέλειψε το Σαούλ και υπερασπίζεται το Δαβίδ. Σε δύσκολη θέση ο Σαούλ πλέον αρχίζει να καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Γιατί όταν ο Θεός απομακρυνθεί από τη ζωή του ανθρώπου, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τίποτα από ό,τι σκέφτεται δεν θα ευωδώνεται. Και αυτό είναι αδελφοί ένα σημείο μεγάλο.
να καταλάβουμε σε τι κατάσταση μας έχει φέρει ο Θεός. Εάν τίποτα δεν ευωδώνεται, εκείνο που πρέπει να κοιτάξουμε, και μιλάω για πνευματικά, εκείνο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι τον εαυτό μας. Όχι να τον κοιτάξουμε και να αγωνιστούμε με μεγαλύτερη προσπάθεια, αλλά να τον κοιτάξουμε και να αγωνιστούμε να πλησιάσουμε το Θεό για να έρθει πάλι η παρουσία του Θεού κοντά μας. Σας θυμίζω τις σκέψεις του Ισάφ, τον οποίον λέει η Γραφή ότι ο Θεός εμίσησε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος περιφρόνησε, εθεώρησε μικρόν αυτό το οποίο ο Θεός έκαμε να τον έχει πρωτότοκο, και περιφρόνησε, κατεφρόνησε, λέει η Γραφή, τα πρωτοτόκια. Και ο Θεός λέγει, ιδού καταστρέφω το έργο του Ισάφ. Και ο Ισάφ λέει, ο Θεός το κατέστρεψε, εγώ θα κάνω μεγαλύτερο έργο. Και ο Θεός λέει, θα σε αφήσω να κάνεις μεγαλύτερο, αλλά και πάλι θα το καταστρέψω. Είναι σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρουμε, να καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Και ίσως είναι το μοναδικό ζητούμενο στη ζωή του χριστιανού. Ο Θεός να σε ευωδώνει ό,τι και να κάνεις. Αλλά για να συμβεί αυτό, όπως είπαμε την περασμένη φορά, πρέπει να περπατάς μετασυναίσεως. Και η σύναισης δεν είναι ανθρώπινο επίτευγμα, ούτε ανθρώπινη ικανότης. Είναι εύνοια και ευλογία Θεού. Και η σύναισης έρχεται όταν ο άνθρωπος ζει στο φόβο του Θεού και περπατάει με οδηγία Πνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να περπατάς με σύναιση, και δεν μπορείς να ζεις στο φόβο του Θεού και να περπατάς με οδηγία Πνεύματος Αγίου αν δεν έχεις πάρει στερεά απόφαση ότι πρέπει, θέλεις, εξητάς να είσαι όχι επιλύσμον ακροατής του Λόγου του Θεού, αλλά σαφώς να είσαι εκτελεστής του Λόγου του Θεού, όντας εκτελεστής έργου Θεού. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος πάρει αυτή την απόφαση, δηλαδή να εγκύπτει και να επιμένει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, τότε θα είναι μακάριος, καθώς θα είναι εκτελεστής έργου. Δηλαδή θα μπορεί πια να ξέρει τι πρέπει να κάνει και θα μπορεί και να το κάνει. Θα έχει σοφία ώστε να ξέρει τι πρέπει να κάνει και θα έχει και σύνεση ώστε να μπορεί να κάνει αυτό που πια ξέρει. Γιατί αν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και δεν το κάνεις, ο Θεός λέει ότι αυτό λογίζεται αμαρτία σε σένα. Ο Δαβίδ λοιπόν είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, για το οποίο και ο Θεός τον έκλεξε. Είχε καρδία ευθεία ενώπιον του Θεού και άραγε απόφαση στερεά και αμετακίνητη να πράττει τις εντολές του Θεού, να πράττει κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό για τους ανθρώπους τους οποίους συστήνει ο Θεός, υψώνει ο Θεός, ευλογεί ο Θεός και εγγένεινε μαζί τους. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης ούτε άδικος. Εν δικαιοσύνη εργάζεται κατά χάρη. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν πάρει στερεά απόφαση να εξητεί το πρόσωπο του Κυρίου και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και στερεά απόφαση να φυλάτει το Λόγο του Θεού και να ζει μέσα στο Λόγο του Θεού, τότε ο Θεός τα παραβλέπει κατά χάριν τις αδυναμίες του ανθρώπου, γιατί γνωρίζει ότι ο άνθρωπος έχει μικρά δύναμη και θα επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου, θα είναι μαζί με τον άνθρωπο προς ευλογία και θα ευωδώνει ό,τι και να κάνει. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν ήταν ο Δαβίδ, νεαρός, που όμως ο Θεός ήταν μαζί του, σε αντίθεση με τον Σαούλ, ο οποίος δεν λογάριασε το Λόγο του Θεού κατ' επανάληψη και μπήκε πια στην σφαίρα του ανθρώπου που είναι μακριά από το Θεό. Και έτσι
Ο Σαούλ, βλέποντας τη διαφορά, ο Θεός να είναι μαζί με τον Δαβίδ, άρχισε να φοβάται τον Δαβίδ, να τον βλέπει σαν αντίπαλο, όπως ακριβώς και ο Κάιν άρχισε να βλέπει σαν αντίπαλο τον Άβελ. Ο Κάιν ήταν πρωτότοκος, αλλά βλέποντας την εύνοια του Θεού στον Άβελ, άρχισε να τον βλέπει σαν αντίπαλο. Αντί να τον βλέπει σαν αδελφό του, και μάλιστα όντας πρωτότοκος, αντί να βλέπει ο Σαούλ τον Δαβίδ σαν άνθρωπο που τον έστειλε ο Θεός για να τον βοηθήσει, τον είδε σαν αντίπαλο. Και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που φοβάται, βλέποντας την αδυναμία του στην παρουσία του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού δεν βλέπει αντιπάλους, αλλά βλέπει αδελφούς και συνεργούς. Ο άνθρωπος που έχει απομακρυνθεί από το Θεό βλέπει αντιπάλους, και μάλιστα αντιπάλους ανθρώπους που βλέπει ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Και λέει η Γραφή, εφοβήθη ο Σαούλ από προσώπου του Δαβίδ, επειδή κατάλαβε ότι ο Κύριος ήταν με τον Δαβίδ, είχε δε απομακρυνθεί από τον Σαούλ, και γι' αυτό τον απομάκρυνε από κοντά του, τον κατάστησε χιλίαρχο, τον έστειλε στον πόλεμο με την ελπίδα να βρεθεί σε πόλεμο, σε μάχη, ώστε να μην σκοτώσει αυτός ο ίδιος ο Σαούλ αυτό που είχε επιθυμία, τον θάνατο του Δαβίδ, να μην τον σκοτώσει, αλλά να τον σκοτώσουν οι Φιλιστέοι. Επιθυμούσε σφόδρα το θάνατο του Δαβίδ, όπως ο Ισάφ, όπως ο Κάιν και όπως κάθε άνθρωπος του Θεού που χάνει την παρουσία του Θεού, την εύνοια του Θεού και βλέπει γύρω του αντιπάλους. Κύριο χαρακτηριστικό της κατάστασης, να βλέπεις γύρω σου αντιπάλους, να βλέπεις γύρω σου ανθρώπους ότι σε εχθρεύονται. Μπαίνει μέσα η πανουργία, η πονηριά, οι υπόνοιες, δηλαδή με μία λέξη χάνεις την αγαθοσύνη που ο Θεός θέλει να έχουμε. Πάβεις να είσαι πρόβατο, βλέπεις όλοι να σε κυνηγάνε, και αυτός εναντίον μου και εκείνος εναντίον μου και ο άλλος εναντίον μου. Όμως ο Λόγος του Θεού τι λέει? Εάν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Αυτό είναι το πρόβατο του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει? Σε στέλνω ως πρόβατο εν μέσω λύκων. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος πονηρεύεται, φοβάται, σκέφτεται, χάνει την αγαθοσύνη του, βλέπει παντού συνωμοσίες. Στο φυσικό άνθρωπο είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Όταν εξελιχθεί ονομάζεται μανία κατά διώξεως. Στον πνευματικό άνθρωπο είναι πνευματικό πρόβλημα. Έχει χάσει την εύνοια του Θεού, την όρασή του. Δεν βλέπει με αγαθοσύνη, αλλά βλέπει με πονηριά και υπόνοια και φόβο. Η τελεία όμως αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είναι μαθήματα που ο Θεός μας δίνει, όχι για τους άλλους, αλλά για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Είναι πολύ σημαντικό να διακρίνω πώς βλέπω γύρω μου, για να καταλάβω σε ποια κατάσταση είμαι. Γι' αυτό ο Θεός το Λόγο Του τον αποκαλύπτει και τον φανερώνει και τον συστήνει σαν καθρέφτη. Στέκεσαι μπροστά και βλέπεις. Και τώρα τι βλέπουμε? Τι βλέπω από σένα, τι περιμένω από σένα? Έχω φόβο από σένα? Έχω από σένα τι? Από κάποιον, από όλους, από μερικούς? Έχω αγωνία τι θα μου κάνεις? Να μην έχουμε, αδελφοί. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι λέει? Ας μην ταράτε την καρδιά σας, ας μην δειλιά. Εις τον Θεόν πιστεύετε και εις εμέ πιστεύετε. Ο χριστιανός έχει ειρήνη στην καρδιά του. Πρέπει να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας, ιδίως όταν βλέπουμε στο πρόσωπο
ή ακόμη όταν σκεπτόμαστε αδέλφια μας. Ειρήνη. Μπορεί να φέρθηκε άσοφα ο αδελφός. Ειρήνη, η οποία είναι αποτέλεσμα της αγάπης, που οπωσδήποτε πρέπει να περιέχει μέσα μακροθυμία, συγχωρητικότητα. Και ο Θεός της ειρήνης θα σε τελειοποιήσει πρώτον εις πάνεργων αγαθών, γιατί θα βάλει στην καρδιά σου το θέλημά του, θα σε αγιάσει ολοκλήρως στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, και τέλος θα συντρίψει το διάβολο κάτω από τα πόδια σου. Αν όμως έχεις ταραχή, φόβο, αγωνία, πίκρα, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορεί να κάνει ο Θεός της ειρήνης. Ούτε θα σε αγιάζει για να σε ελευθερώνει από το χώρισμα που υφίσταται μεταξύ Θεού και ανθρώπων και είναι αμαρτίες, ούτε θα σε τελειοποιεί και θα σε καθιστά ικανό να πράττεις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και τέλος ούτε θα μπορεί να συντρίβει το διάβολο κάτω από τα πόδια σου. Γι' αυτό είναι ανάγκη να εξετάζουμε την καρδιά μας, να την καθαρίζουμε, γιατί μακάρι είναι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα βλέπουν το Θεό στη ζωή τους. Να την καθαρίζουμε από τι? Από αγωνίες, από υπόνοιες, από φόβους, από πίκρες, από πανηγυρίες, από πανουργίες. Πράγμα το οποίο έκανε ο Δαβίδ, και μάλιστα όχι με δική του πρόθεση και απόφαση, αλλά ο Θεός το έκανε επειδή ήταν αγαθός. Σε αντίθεση με τον Σαούλ, που η καρδιά του γέμιζε με φόβο. Μία ερώτηση σήμερα, και πιστεύω ότι είναι από το Θεό. Ποιον φοβάσαι, αδερφέ? Ποιον φοβάσαι? Μη φοβάσαι. Ποιον φοβάσαι? Μη φοβάσαι. Βάλε την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά σου. Παράδοσε το στον Κύριο. Είναι πράγματι μερικές φορές που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με ανθρώπους. Δεν μπορούμε. Είτε είναι δύσκολος, στριφνός. Καλός αδελφός, αλλά δύσκολος, στριφνός. Είτε είναι λίγο πεσμένος. Είτε είναι ατάκτος περιπατών. Μη χαλάς την καρδιά σου, μην τον φοβάσαι. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, πήγαινε στο δωμάτιό σου, κλείσε την πόρτα, τακτοποίησε τις σχέσεις σου με το Θεό και με τους ανθρώπους, και φέρε αυτό το πρόβλημά σου, το τόσο σοβαρό για σένα, ενώπιον του Θεού, και παράδοσέ το. Κύριε, εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτό το ζήτημα δεν τα βγάζω πέρα. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Γι' αυτό το αφιερώνω σε σένα, το παραδίδω σε σένα. Και τότε θα αρχίσει το σχέδιο του Θεού της ειρήνης. Τι θα κάνει? Θα το λύσει? Όχι. Πρώτα πρέπει να διαφυλάξει την καρδιά σου από τους διαλογισμούς, ύστερα τη σκέψη σου από τις φοβίες, και τότε, αφού σε διαφυλάξει, θα χειρίζεται, ναι, και θα σε ελευθερώσει και θα σε καθαρίσει και θα σε αγιάσει. Τότε ο Θεός της ειρήνης θα αρχίσει να εργάζεται την τακτοποίηση των πραγμάτων. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Αλλά τόσο καθαρά και αληθινά, όταν υποτασσόμεθα και υπακούμε στον αψευδή λόγο του Θεού. Ο Σαούλ όμως πήρε άλλο δρόμο. Ο δρόμος σκληρότητος. Δρόμο αντίθετο με το Θεό που είναι αγάπη, με το θέλημα του Θεού και με το έργο του Θεού. Βλέπει έναν άνθρωπο που ο Θεός είναι μαζί του, και αντί να τον αγκαλιάσει, τον μισεί. Μα μισείς αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο αγαπά ο Θεός? Αυτό βλέπεις ότι τον αγαπάει ο Θεός? Αυτό βλέπεις ότι ο Θεός είναι μαζί του?
Και εσύ αγριεύεις εναντίον αυτού του ανθρώπου και περιμένεις καλό. Μα είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, αλλά είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν για έναν χριστιανό, αλλά είναι δυνατόν για έναν χριστιανό που η καρδιά του είναι χαλασμένη. Και εδώ η πορεία δεν θα είναι καλή. Θα μακροθυμήσει ο Θεός, αλλά το τέλος δεν θα είναι καλό. Και ενώ τον έστειλε στον πόλεμο, ελπίζοντας ότι τα χέρια των Φιλιστέων θα είναι εναντίον του, έβλεπε ότι ο Δαβίδ εφέρετο με τα μεγαλυτέρα συνέσεως, ο Κύριος ήταν μαζί του και όλος ο Ισραήλ και ο Ιούδας η γάπα τον Δαβίδ, επειδή τον έβλεπε να εξέρχεται εμπροσθέν του νικητής. Και τότε είπε, ξέρω τι θα κάνω τώρα. Μεγαλύτερη πονηριά. Ο Θεός να μας φυλάει από πονηρές σκέψεις. Ο Θεός να μας φυλάει. Θα του προξενέψω την κόρη μου τη μεγάλη, τη Μεράβ, να την πάρει γυναίκα του, να το μάθουν οι Φιλιστέοι ότι είναι γαμπρός μου και να επιτεθούν με μεγαλύτερη σφοδρότητα ώστε να τον σκοτώσουν. Δεν του βγήκε όμως και αυτό. Ό,τι κάνει δεν του βγαίνει. Και δεν βάζει μυαλό. Σκέφτεται, αλλά τίποτα δεν του βγαίνει. Τελικά τη Μεράβ την παίρνει άλλος. Η Μεράβ παντρεύεται κάποιον άλλον, ο οποίος ήταν ο Αδριήλ, με ο Λαθίτης, ο οποίος τη ζήτησε και απεδέχθη. Δεν του βγήκε. Τώρα όμως εργάζεται ο Θεός. Εργάστηκε ο Θεός και ο γιος του Ιωνάθαν τον αγάπησε σαν την ψυχή του, που θα είναι χρήσιμος. Εργάζεται ο Θεός και η πρόνοια του Θεού, η υπεράσπιση του Δαβίδ. Η αγάπη του Θεού γέμισε την καρδιά του Ιωνάθαν για τον Δαβίδ, αλλά η αγάπη του Θεού γέμισε και την καρδιά της νεοτέρας κόρης του, της Μιχάλ, για τον Δαβίδ. Και το ανήγγειλαν στο Σαούλ δούλη του. Ξέρεις ότι η κόρη σου η Μιχάλ αγαπάει τον Δαβίδ. Και χάρηκε. Α, λέει, να, άνοιξε ο δρόμος επιτέλους για να τον παγιδεύσω. Και λέει ο Σαούλ στον Δαβίδ, ωραία σκέψη είναι να παντρευτεί, να πραγματοποιηθεί το σχέδιό μου. Και όταν του το λένε, λέει ο Δαβίδ, ταπεινώνεται. Μα τι μου λέτε τώρα, ποιος είμαι εγώ για να γίνω γαμπρός του βασιλιά? Τι ωραία καρδιά. Δεν είμαι άξιος να γίνω γαμπρός του βασιλιά. Ποια είναι η οικογένειά μου? Ποια είναι η ζωή μου? Τι, οποιοδήποτε μπορεί να γίνει γαμπρός του βασιλιά? Ωραία σκέψη. Δεν είμαι άξιος. Δεν το αξίζω. Πάει πάλι να του χαλάσει το πράγμα. Και σκέφτεται ο Σαούλ. Πρέπει να τον φέρω να τη δεχτεί. Πρέπει να το τακτοποιήσω το πράγμα, να πραγματοποιηθεί. Και τον αγαπάει και η Μιχάλ. Δεν ξέρω κέφαλος που είναι. Δεν μπορώ πουθενά να τον πιάσω. Και σκέφτηκε και σκέφτηκε. Λέει, το βρήκα τι θα κάνω. Α, πιο ωραίο πλάνο, πιο ωραίο σχέδιο. Πιο σατανικό σχέδιο, πιο πονηρό. Πηγαίνετε, πέστε του ότι δεν θέλω νηφικά δώρα, γιατί ξέρω ότι δεν έχει, αλλά θέλω 100 ακροβιστίες Φιλιστέων για δώρο, για να του δώσω την κόρη μου τη Μιχάλ, και είμαι βέβαιος ότι δεν θα τα καταφέρει, άσε που θα τον σκοτώσουν κιόλας. Και πήγαν και του το πάνε του Δαβίδ, και ο Δαβίδ χάρηκε. Πρόβατο, αδερφοί, εν μέσω λύκων. Πρόβατο. Ούτε μια στιγμή δεν πονηρεύθηκε ότι αυτός ο Σαούλ πάει να με στριμώξει. Ούτε μια στιγμή δεν πέρασε από το μυαλό του. Αγαθός. Μοιάζει στον πατέρα του τον ουράνιο. Αγαθός.
Μην αφήνουμε πονηριά να ανεβαίνει στο κεφάλι μας. Μην κάνουμε σχέδια πονηρίας. Διασκεδάζει ο Θεός όταν τα καταστρέφει. Αγαθοί αδελφοί, με χαμόγελο, όχι με πίκρα, όχι στριφνοί και δύσκολοι άνθρωποι, χαμογελαστοί. Και ιδιαιτέρως μην πονηρεύεσαι από αυτά που σου λέει ο αδελφός σου. Είτε λάθος κάνει, είτε ακόμη και πονηριά να έχει, ο Θεός θα αναλάβει. Ή πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Θεό, ή προσφυλάσσουμε εμείς τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ποιος θέλεις να σε υπερασπίζεται, ο Θεός σε σένα ή να υπερασπίζεσαι εσύ τον εαυτό σου? Εγώ θέλω να υπερασπίζεται ο πατέρας μου. Μη φοβάσαι. Μα χαζός είμαι? Πάντως πονηρός δεν είμαι. Αν θέλουν να με λένε χαζό, καλός. Και εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω να είμαι τα μωρά του κόσμου τούτου, εξέλεξε ο Κύριος, θέλω να είμαι από τα μωρά του κόσμου τούτου. Γιατί αν μπλέξουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε γιατί το πεκίνω, μήπως εννοούσε αυτό και σκέφτεται το άλλο και θα κάνει και το παράλογο, θα τρέχουμε και δεν θα φτάσουμε ποτέ. Ποτέ. Άσε το μυαλό σου, μην το κουράζεις με σκέψεις. Καλύτερα να το κουράσεις με δοξολογία στο Θεό, με προσευχή στο Θεό. Θέλεις να κουραστείς, πήγαινε στο ταμείο σου, πάρε τη γραφή στα χέρια και διάβαζε, για να δεις τι ωραία που θα σου μιλάει ο Θεός, θα σε αποκαλύπτει ο Θεός. Αλλά το σημαντικότερο, θα σε υπερασπίζεται ο Θεός. Έτσι είπε ο Θεός στον Αβραάμ, μη φοβού, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Και όταν του αναθέσεις την υπεράσπιση της ψυχής σου, μη φοβάσαι τίποτα. Όταν αναλάβεις εσύ την υπεράσπιση της ψυχής σου, να τρέμεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Ούτε θα αναλάβουμε εμείς την υπεράσπιση της ψυχής μας και της οικογένειάς μας, ούτε θα αναλάβουμε και την εκδίκηση των πονηρευωμένων εναντίον μας. Μην ξεχνάτε αδερφοί, ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Βεβαίως, βλέπεις το κακό, λέει η Γραφή, φύγε. Το δες το κακό, μην κάθεσαι, φύγε. Δεν χρειάζεται να πας να διαπραγματευτείς το πονηρό και το κακό. Στον πονηρό άνθρωπο, λέει η Γραφή, μην αντιστέκεσαι. Φύγε. Στο διάβολο να αντιστέκεσαι και θα φύγει αυτός. Στο παιδί του, στον πονηρό άνθρωπο, μην αντιστέκεσαι, φύγε. Θα βρεις τον πελά σου να αντιστέκεσαι στον πονηρό άνθρωπο. Δεν μπορείς να προφυλάξεις τον εαυτό σου. Βλέπεις το κακό, έκλεινον. Βλέπεις το αγαθό, προσκολήσου. Και μην ανταποδίδεις κακό στο κακό, αλλά σαν πρόβατο να ανταποδίδεις καλό στο κακό. Και μην προσπαθήσεις να εκδικήσεις εσύ τον εαυτό σου. Γιατί είπε ο Κύριος, εγώ είμαι ο εκδικητής. Δεν είσαι εσύ. Εγώ είμαι ο εκδικητής. Συ δώσε τόπο. Δώσε τόπο. Φύγε από τη μέση. Απομακρύνσου από το κακό. Κρύψου πίσω από τον Χριστό και άσε τον αυτόν ξέρει και προσευχήσου για το αγαθόν και ο Θεός θα αναλάβει. Εμπιστεύεσαι το Θεό? Βόηθα μας Κύριε να σε εμπιστευόμαστε. Βόηθα μας Χριστέ μου να σε εμπιστευόμαστε. Βγαίνει έξω ο Δαβίδ με αυτό το ωραίο πνεύμα και αντί να φωνεύσει 100 Φιλιστέους, φώνευσε μαζί με τους συστρατιώτες του, τους συντρόφους του, 200. 200 Φιλιστέοι, 200 ακροβιστίες, τις παίρνει, τις δίνει στον Σαούλ. Τρελάθηκε ο Σαούλ. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν τα βγάζω πέρα. Αδερφοί, με τον χριστιανό δεν τα βγάζει πέρα κανείς. Δεν χωνεύεται ο χριστιανός.
Αν ο Θεός είναι μαζί σου, κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον σου. Όλοι να ξεσηκωθούν, ο Θεός εσένα θα συστήνει και εσένα θα υψώνει, εσένα θα ευλογεί. Μη φοβάσαι λοιπόν αυτούς που ξεσηκώνονται. Το Θεό να φοβάσαι. Να ζεις μέσα στο φόβο του Θεού. Αυτό να φοβόμαστε. Μη χάσουμε την εύνοια του παντοδυνάμου. Μη χάσουμε τη χάρη του Χριστού. Μη χάσουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μη χάσουμε την παρουσία του Θεού. Αυτό φοβόμαστε. Γι' αυτό τρέχουμε στο Θεό, ψάχνοντας να βρούμε τι σε λυπεί, Κύριε. Και άμεσα, συγχώρεσέ με, Χριστέ μου. Πλύνε με το αίμα σου, Χριστέ μου. Πω που πάλι λάθος έκανα. Και πάλι θα έρχεται η αγαλίαση της σωτηρίας. Ξέρεις τι θα πει σωτηρία? Θα πει ότι είσαι σωσμένος ό,τι και να συμβεί. Πάει σωσμένος. Και από αυτά τα παλιά, και από αυτά τα σημερινά, και από αυτά τα μελλοντικά. Είσαι σωσμένος. Τέλειωσε. Είσαι σωσμένος. Και αυτό είναι το τέλος της πίστεώς μας. Η σωτηρία μας. Η σωτηρία των ψυχών μας. Είσαι σωσμένος γιατί εμπιστεύεσαι το Θεό. Είσαι σωσμένος γιατί δεν πονηρεύεσαι. Είσαι σωσμένος γιατί ψάχνεις να βρεις λύση. Αλλά όλα σου τα ζητήματα τα εμπιστεύεσαι το Θεό. Ποια ζητήματα? Και τα προσωπικά και τα επαγγελματικά και τα εκκλησιαστικά και τα οικογενειακά και τα συγγενικά και τα κοσμικά, όλα τα ζητήματά σου. Ένα-ένα. Αυτός είναι ο ευλογημένος άνθρωπος. Τα παίρνει και τα πηγαίνει στον Κύριο. Του τα αφήνει. Λέει, Κύριε, δεν το μπορώ αυτό να το τακτοποιήσω. Αν του πεις το μπορώ, θα σε αφήσει να το κάνεις. Όταν του πεις δεν μπορώ, θα τα αναλάβει αυτός. Και καλό είναι να του λέμε δεν μπορώ, γιατί έτσι αναγνωρίζουμε ότι έχουμε μικρά δύναμη. Και όταν έχουμε μικρά δύναμη, λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν είμαι αδύνατος, διεπίστωσα ότι τότε είμαι δυνατός. Και όταν η αδυναμία μου είναι πλήρης, διεπίστωσα εκ πείρας ότι τότε η δύναμη του Θεού είναι τελεία στη ζωή μου. Άρα δεν ψάχνω να γίνω δυνατός. Δεν αγωνίζομαι να γίνω δυνατός. Δεν καφιέμαι στις δυνάμεις μου, αλλά καφιέμαι στις αδυναμίες μου. Και τότε εμφανίζεται παντοδύναμος ο Θεός. Είμαστε πρόβατα της βοσκής του. Και μπορούμε να πούμε, όπως ο Δαβίδ, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, γι' αυτό δεν θα στερηθώ ουδενός. Έχω ποιμένα. Εξαρτάμαι από τον ποιμένα μου. Δεν φοβάμαι το λύκο, γιατί έχω ποιμένα. Δεν φοβάμαι μη χαθώ, γιατί έχω ποιμένα. Δεν φοβάμαι μη πεινάσω, μη διψάσω, γιατί έχω ποιμένα. Δεν φοβάμαι μην αρρωστήσω, μην εξασθενήσω, γιατί έχω ποιμένα. Έχεις ποιμένα. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι όλο το, όλο το κόλπο, αυτό είναι. Ή έχω ποιμένα και δεν φοβάμαι τίποτα, ή δεν έχω ποιμένα και τρέμω. Και καλά κάνω και τρέμω. Αλλά εμείς έχουμε ποιμένα. Και εκλέξαμε. Εκλέξαμε ποιον θέλουμε να λατρεύουμε. Τον Κύριο. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Γι' αυτό δεν θα στερηθώ ουδενός. Ο Σαούλ, μόλις είδε τις 200 αυτές ακροβιστίες που έφερε από τους Φιλιστέους, τα χάσε. Και αναγκάστηκε, δεν του βγήκε και αυτό, και αναγκάστηκε και έδωσε, ακούτε, τι τον έκανε ο Θεός.
να κάνει γαμπρό του τον Δαβίδ. Αυτόν που θέλει να σκοτώσει τον πάντρεψε κιόλας. Λέει πάρε την κόρη μου τη Μιχάλη. Πού τον έφερε ο Θεός? Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον αγαπάει και η Μιχάλη. Θα ήθελα να ήμουν από μια μεριά να έβλεπε τον Σαούλ όταν πάντρευε τον Δαβίδ με την κόρη του. Τι θα έλεγε μέσα του? Ξέρετε πως θα είχε γίνει το στομάχι του? Έτσι κόμπος. Η καρδιά του μαύρη. Θα γέλαγε έτσι. Πού να γελάς? Όταν παντρεύεις την κόρη σου χαίρεσαι. Αυτός την πάντρευε, ξέρετε πως θα γέλαγε? Τι να σας πω. Και ο Δαβίδ ευτυχισμένος, χαρούμενος. Και η Μιχάλη να τον αγκαλιάζει, σ' αγαπάω να του λέει. Έτριζε τα δόντια του ο Σαούλ. Τίποτα δεν μπορούσε όμως να κάνει. Και λέει η Γραφή, και είδε ο Σαούλ και γνώρισε με τα βεβαιότητος ότι ο Κύριος ήταν μετά του Δαβίδ. Και είδε και γνώρισε και είπε, πω, γιατί ξέρει. Ξέρει το Λόγο του Θεού. Δεν είναι κοσμικός, δεν είναι από τα έθνη, είναι βασιλιάς του Ισραήλ. Και ξέρει και διακρίνει. Και ο Δαβίδ δεν έχει καταλάβει τίποτα από το μίσος του Σαούλ. Κοιτάξτε, δύο άνθρωποι αδελφοί, δύο καρδιές, δίπλα δίπλα, γαμπρός και πεθερός. Και οι δυο Ισραηλίτες, ο ένας βασιλεύς, ο άλλος χιλίαρχος. Ο Δαβίδ τον έβλεπε και χαιρόταν η ψυχή του. Πεθερούλη μου, τον αγάπαγε, τον τιμούσε, προσευχότανε για αυτόν. Ήτανε πατέρας της γυναίκας του, τον αγαπούσε. Θεώρησε ότι τον τίμησε ο Σαούλ και του έδωσε την κόρη του. Τίποτα δεν ξέρει από το ότι φιλοξενεί στην καρδιά του ο Σαούλ. Τίποτα δεν ξέρει. Απ' την άλλη μεριά ο Σαούλ ένα πρόβατο και δεν μπορεί να το κάνει καλά. Δεν μπορεί να το στριμώξει. Δεν μπορεί να το σκοτώσει. Την άλλη φορά ήταν εκεί στο δωμάτιό του, είχε το δόρυ στα χέρια, έπαιζε για να καλοπιάσει, για να βοηθήσει τον Σαούλ από το πνεύμα της πονηρίας, του ρίξε το δόρυ μια φορά, έκανε έτσι ο Δαβίδ, έφυγε. Δίπλα δίπλα ήταν. Του ρίξε δεύτερη φορά, έκανε έτσι ο Δαβίδ, έφυγε. Τον στρίμωγνα, τον στρίγμωνε από εδώ, τον στρίγμωγνα από εκεί, να τον σκοτώσει, το αποτέλεσμα, γαμπρός του. Τον πάντρεψε με την κόρη του. Μα είναι ο Θεός μαζί του. Μα είναι ο Θεός μαζί του. Και αντί να πει μετανοώ Κύριε, συγχώρη, τι πάω να κάνω? Πάω να τα βάλω με αυτόν ή να σαν τα βάζω με το Θεό? Με το Θεό τα βάζει ο αθεόφοβος. Αλλά πια δεν καταλαβαίνει. Πέπλο έχει μπροστά του. Μίσος. Κακία. Σκεφτείτε τώρα αδερφοί, στο γάμο πώς τους έβλεπε ο Θεός αυτούς τους δύο. Πώς τους έβλεπε. Το Δαβίδ ένα παιδάκι, πρέπει να ήταν 18 χρόνο πια, 20 να είχε γίνει εκεί. Ένα παιδάκι, 20 χρονών είναι παιδί ο άνθρωπος. Και άλλος θα ήταν 30 και 40 χρόνο θα ήταν περίπου. Άντρας, δυνάμεος. Ένα παιδάκι ήρεμο, ήσυχο, ομορφούλικο, γαλανομάτικο, όμως δεινός πολεμιστής, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Μετασυνέσεως, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Φοβούμενος τον Θεό, και έτσι ο Θεός ήταν μαζί του. Και ο πεθερός, σκληρός, αμετανόητος, άγριος,
καρδιά του γεμάτο μίσος, κακία. Ο ένας να γελάει και να χαίρεται και να τον τιμάει και ο άλλος να αγριεύει, να θυμώνει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, να τον παντρεύει με την κόρη του. Και λέει η Γραφή, και ακόμη περισσότερο ο Σαούλ άρχισε να φοβάται τον Δαβίδ. Πιο πολύ φόβος μπήκε στην καρδιά του. Τον έβλεπε και σκιαζότανε. Λέει, πού έμπλεξα με αυτόν τον άνθρωπο. Πού θα βγει αυτή η ιστορία. Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Πώς έμπλεξα έτσι. Και πήρε μια στερεή απόφαση. Και έγινε παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Ξέρετε πως το λένε αλλιώς? Ορκισμένος εχθρός. Ένας άνθρωπος που έχει πάρει πια στερεά απόφαση. Ό,τι και να γίνει θα σε ξεκάνω, Δαβίδ. Θα σε θανατώσω, δεν μου γλιτώνεις. Μπορεί για λίγο να μου γλίτωσες, αλλά δεν μου γλιτώνεις το μέλλον. Και ο μεν Σαούλ τον περιμένει για να τον θανατώσει, ο δε Θεός τον Δαβίδ τον περιμένει για το να τον ευλογήσει. Τι ωραίες διαφορές. Μη μου πείτε ότι θέλετε να μοιάσετε στο Σαούλ. Πω. Όμως, αδερφοί, να πω κάτι. Δυστυχώς μερικές φορές φτάνουμε στην κατάσταση αυτή να μοιάζουμε. Όταν χαλάει η καρδιά μας, όταν θυμώνει η καρδιά μας, όταν σφίγγεται η καρδιά μας, όταν αγριεύει η καρδιά μας. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί έχουμε έναν Κύριο που έχισε το αίμα Του για να καθαρίζει την καρδιά μας. Και αυτή είναι η χάρις του Θεού. Ό,τι και να φυτρώσει και να πιάσει στην καρδιά μας, πάμε στην προσευχή, γονατίζουμε και λέμε, Θεέ μου, την καρδιά μου, επειδή είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, δεν μπορώ να την κάνω καλά. Κάντε εσύ καλά για μένα. Και ο Θεός μπορεί και τα τακτοποιεί όλα. Μεγάλο μυστικό, αδερφοί. Να πηγαίνουμε την καρδιά μας στο Χριστό, να την καθαρίζει με το αίμα Του. Και να μην το ξεχνάμε και να μην αμελούμε, να μην την αφήνουμε να κυβερνάει τη ζωή μας, να μην μένουμε ήσυχοι όταν βλέπουμε θυμό να έχει η καρδιά μας για κάποιο αδερφό μας, ό,τι και να έχει κάνει. Να μην αφήνουμε την καρδιά μας να είναι αγριεμένη. Όχι μόνο με αδερφό μου, οποιονδήποτε άνθρωπο. Αλλά να πηγαίνουμε και να λέμε, Κύριε, δεν με συμφέρει η καρδιά μου να είναι έτσι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, διόρθωσέ τη. Καταλαβαίνω ότι η καρδιά μου δεν με οδηγεί σωστά. Δεν έχει ειρήνη. Δεν έχει αγαθοσύνη. Δεν έχει ησυχία, δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, ταραχή έχει, θυμό, φθόνο, αγριάδα. Κύριε, τακτοποίησέ τη, καθάρισέ τη, φτιάξτε μου να είναι μια καρδιά κατά την καρδία Σου, φτιάξτε μου να είναι μια καρδιά ειλικρινής, αγαθή, καθαρισμένη, τέλεια ενώπιον Σου. Γιατί ξέρουμε, αδελφοί, ότι πάσε εκβάσεις της ζωής μας εξαρτώνται από την καρδιά μας. Το ξέρουμε. Όλες οι εκβάσεις της ζωής μας από εδώ και πέρα εξαρτώνται από το τι φιλοξενώ στην καρδιά μου. Και εμείς θέλουμε στην καρδιά μας να φιλοξενούμε την αγάπη του Θεού, που συγχωρεί, που μακροθυμεί, που αγαθοποιεί,
που δεν ζητάει τα δικά της, που δεν διεκδικεί, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα συγχωρεί, πάντα ελπίζει. Μία καρδιά γεμάτη με την αγάπη του Θεού, αφού πρώτα την καθάρισε ο Χριστός με το αίμα Του. Και η εκβάση της ζωής μας, από ευλογία σε ευλογία, από χάρη σε χάρη. Μην ξεχνάτε, αδερφοί, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός κατοικεί στην καρδιά μας. Ο Θεός να κατοικεί στην καρδιά μας. Μόνο. Όχι σε μια γωνιά, ούτε λίγο. Σε όλη την καρδιά μας να κατοικεί ο Θεός. Και οι εκβάσεις της ζωής μας, από ευλογία σε ευλογία, από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα, από ευτυχία σε ευτυχία, από νίκη σε νίκη. Και πάντοτε θριαμβευτής ο Θεός. Να ζητήσουμε μια τέτοια καρδιά, να Του τη δώσουμε του Κυρίου μας σήμερα. Αμήν, αδελφοί. Σήμερα που θα γονατίσουμε να προσευχηθούμε, να Του αφιερώσουμε την καρδιά μας και να πούμε: Κύριε, δεν τα βγάζω πέρα με την καρδιά μου. Το έχω πει εγώ πολλές φορές. Χριστέ μου, με την καρδιά μου δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Εσύ όμως μπορείς να τη φτιάξεις, να την τακτοποιήσεις, να την καθαρίσεις και να με ευλογήσεις. Αμήν. Αμήν, αδελφοί. Μπορεί να τη φτιάξει την καρδιά μας. Ναι, Κυρία μου.